Το δημοτικό κήπο της Καβάλας αναμένεται να γίνει το απόγευμα της 5ης 17η Νοεμβρίου η εκδήλωση για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης τοπικών φορέων, τον οποίο συγκάλεσαν φοιτητικοί σύλλογοι στην Καβάλα. Λοιπόν, με πρωτοβουλία των φοιτητικών συλλόγων, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, έχουν δημιουργηθεί από τότε που έχει μετατραπεί το ΤΕΗ στο Διαθέσιμο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι εκεί πέρα έχουν δραστηριοποιηθεί και πραγματικά το τελευταίο διάστημα μας έχουν δείξει πάρα πολλές κινητοποιήσεις σε μια κατεύθυνση αγωνιστική από νέα παιδιά τα οποία διεκδικούν, παλεύουν για τα δικαιώματά τους να μπορούν να σπουδάσουν και να έχουν ένα καλό μέλλον αύριο. Καλέσανε λοιπόν οι φοιτητικοί σύλλογοι αυτή τη σύσκεψη, όπου εκεί βάλανε ένα πλαίσιο το οποίο λέει ότι ο ξυσηκωμός του Πολυτεχνείου δεν είναι γιορτή, είναι μια συνέχεια των αγώνων που δώσανε οι φοιτητές ενάντια στο καθεστώς εκείνης της περίοδου, όχι μόνο γιατί είχαμε μια κυβέρνηση δικτατορική, αλλά γιατί ακριβώς εφάρμοζε μια πολιτική η οποία δεν έδινε ψωμί, δεν έδινε παιδεία, δεν έδινε ελευθερία. Τόνισαν ότι σήμερα ισχύουν αυτά τα ζητήματα για ψωμί που έχει σχέση με τη δουλειά, με την εργασία, με τις αμοιβές, για παιδεία η οποία αν δεν έχεις χρήματα και υγεία δεν μπορείς να την έχεις, και για ελευθερία που είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό που στις μέρες μας, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, όποιος σηκώνει κεφάλι προσπαθούν να το πάρουν. Και τονίσανε ιδιαίτερα ότι επειδή ακριβώς οι φοιτητές αγωνιζόμαστε, γι' αυτό μας βάζουν και αστυνομία μέσα στις σχολές μας. Πάνω σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αποφασίστηκε να γίνει η εκδήλωση στον δημοτικό κήπο στις 6 η ώρα το απόγευμα, με καταθέσεις στις 5.30 η ώρα στεφάνων από τους φορείς στο άγαλμα του καπνεργάτη, ώστε να δοθεί και το στίγμα ότι στο χώρο αυτόν τιμούμε τους καπνεργάτες που αγωνίστηκαν πριν από πολλά χρόνια δίνοντας το αίμα τους για δικαιώματα, για οκτάωρο, για σωστές αμοιβές και στην κατεύθυνση των αγώνων και των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Και θα ακολουθήσει φυσικά μετά πορεία στους δρόμους της πόλης. Σημειώνω ιδιαίτερα αυτή την παρέμβαση, αυτή την πρωτοβουλία των φοιτητών που κάτω από διαδικασίες συλλογικές, συνελεύσεων κλπ. Παίρνουν αποφάσεις στην κατεύθυνση ότι δεν περιμένουμε τίποτε από τους πάνω, οργανωνόμαστε, διεκδικούμε μαζί με τους εργάτες, μαζί με τα σωματεία, μαζί με τους γονείς μας, τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας.